everyone. Πάμε στο παιχνίδι μας. Μια πάλι τις οδηγίες δόθηκαν εκατέρωθεν στους δύο πάγκους. Σουδιά 2, μπάλα στο σίδερο. Τρία, 1 και 8 για το τέλος. Κατοχή και πάλι για τον Κολοσσό, 14 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους. Δημόπουλος, για να δούμε τον Πετρόπουλο. Ο Σιλιάδης προσποιείται, βήματα. Η πιο κακή στιγμή της αναμέτρησης διάλεξε να υποπείς λάθος. Ο Βασιλιάδης. Μιλάς, δίνει τις οδηγίες. Έχει πολλά να δει στους παίκτες του για αυτό το αγωνιστικό blackout. Το 28-52 επαναλαμβάνω έγινε 42-55. Καρμάς Σουδιά 3. Και νομίζω ότι κάπου εδώ η σεμινή τελετή λαμβάνει τέλος. 57-66. Βασιλιάδης θα προσποιηθεί, θα πάει μέχρι μέσα, θα σκορπίσει, Μητσάκος στο rebound, Indians θα πάρουν μια αγχωτική δύσκολη νίκη, 57-68, 15 δευτερόλεπτα, ο Βασιλιάδης θα πάρει το foul. Θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους Indians. Περίπατο έγινε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο που θα έκαναν. Οδηγηθήκαμε σε ένα ντέρμπι. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον Κολοσσό. Τέλος παιχνιδιού, Development 2, Summer League, Indian, Κολοσσός, Indians, 59-68. Καλησπέρα. Όλα έτοιμα. Παιχνίδι D2, Summer League. Bowlers με τους Buster Fathers. Μπάλα στο σύνδερο. Ο
έχουμε βρει και στον αγωνιστικό χώρο εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Οι Basket Fathers στην δεύτερη τους εμφάνιση για δύο, όχι, θα προσποιηθεί. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κοσμόπουλος. Θα συνδεθούν με το καλάθι. Διαχειρός Τρίμη. 4-2. Για να μην δείχνουν τους μικρούς, θα τρέξουν εστιασμό.
καπέντε. Πέντε μοίρες, δεν θα την κάνει το Καδίρι. Η Ζορμπάνου, η Πορτογαλή. Για να δούμε το Βερμιτζάκι. Την μπάλα στη γωνία. Πέντε για το τέλος, 9-4 το σκορ στο Φωτεινό Πινάγκα στο κλειστό το Μελισσίο. Τέλος time out. Οι πόλεις πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Θέλουν να εκμεταλλευτούν τα πνευμόνια τους, τα γρήγορα τους πόδια, την αθλητικότητά τους. Εκεί τεσσερίζουν να την πάλι. Νέο καλάθι, 9-6, θα ρίξουν διαφορά στους 3. Δώσαν οι ρεύτορα. Διακοπή. Κάπου την έφαγε ο Παύλος. Εκτός φάσης ο Δελμιτζάκης. Fathers θα βγει και θα έχουν την ευκαιρία ακόμα και να ισοφαρίσουν για να ευστοχίσουν σε τρίποντο. Δελμιτζάκης, μπάλα χαμηλά στον Αμπατζή, ποιος πέρασε στο παρκέ από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του στην πρεμιέρα, στην ήττα για τους Fathers. Δελμιτζάκης για 3, μπάλα στο σίδερο. Οι μπόλερς θα μαζέψουν. Μιτζάκης ζητάει φάουλ, τίποτα λένε ρε. Πάτε στο 9-6 το παιχνίδι. Ζορμπάνος, Ανδρεάδης. Θα πάρει το φάουλ το Τερμιτζάκη. Για το Μπατζή, για 3, σίδερο η μπάλα. Από τους ανώνυμους
foul. Για το τέλος. Έστωτος ο Σορμπάνος, 11-6, 2-2. 24-27. Με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά από τους 5 που έχουν τώρα. Συγκιά 3. Ζωντάνος επιθετικό. Τελικός αποδέχτης της μπάλας ο Ανδρεάδη. 6. Εκ μέσων πανηγυρισμών. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Βόλερς Πάδερς 14-6. Θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκαλέπτο. Θα στορκίσει. Με πάρα το σκούτα. Θα έχουν δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές από τον Περάκη. Yeah.
21-10 στο συν 11 οι μπόλερς. Νέο καλάθι από τους υπεδούχους. Έξω από τη γραμμή των 6-75 στο συν 14 η διαφορά, 24-10. Να δούμε, θα απαντήσουν οι φάδες. Όχι. Ο Κατσιάς αστόχησε. Προσφέρουν και θέαμα. Τα έκαναν σαλάτα στο τελείωμα. Κάντε ποδαράκια μου. Τελικός αποδείξης της μπάλας. Ο κύριος με το νούμερο 1. Ο Μιχάλης Εφανάκος. Time out. 4:31 για το τέλος
Bowlers Fathers 26-10 στο συν 16 διαφορά. Στο σκόρερ 26-12. Σε άμυνα ζώνης οι Fathers, νέος του τριών κόντων, το rebound από ποιον θα το δοστεί, ο οποίος θα πάρει και το foul. Τέσσερα, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στην ανάπαυλα. Εκπληκτικό κόψιμο του Χατζά. Κλείσαν τα φώτα, όχι μόνο εδώ στο κλειστό των Ελυσίων, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Στο αμυντικό πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια από τον κόσμο κουλό. 3 λεπτά για το τέλος, 28-12 διαφορά και πάλι στις 16. Στο Δερμιτζάκι για να μειώσουν τη διαφορά. Ο Δερμιτζάκι θα πάρει το φαουλ, ζητάει αντεκτικό. Τίποτα δεν είναι. Τσάνταλη, ποιος θυμίζει Αγραβάνη, το όλο το παρουσιαστικό και στυλ αγωνιστικό. Για να δείτε το στυλ του λίγο. Δεν είναι μακριά. Κοσιονιά 14.
Ada dhe ka desera. Ja para se kaksi. Dole shpjezu. Gjagis. Ja tris. Sinere i bala. Μάχερ στο αμυντικό rebound. Για να δούμε το Βερνιτζάκη. Πάει μέχρι μέσα. Υπό την πίεση του αντιπάλου. Υπό πολύ κακές προϋποθέσεις η προσπάθεια την οποία πήρε. Ο Σμούκουλος με το αριστερό δεν θα τελειώσει. Ο Στις θα μαζέψει. Πάρει και το φόρο του Ζορβάνο. 1-9 για το τέλος. Για τους φάδερς από το πρώτο ημίχρονο. Οι μόνοι 15 πόντοι οι οποίοι έχουν πετύχει δικαιολογούν και την απόσταση που τους χωρίζει από τους μπόλερς. Η πρώτη. Ο Γεωργιάδης έξω στη δεύτερη, 31-15. Κέρδισε ο Σιάννης. Ας το κοστί πρώτη. Τρεις.
στο κος. Τέλος πρώτη μικρόνου, 31-15 μπροστά η Bullets. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο μικρόνο μόλις ξεκίνησε. Αμπατζής για τρεις. Δεν το κάνει το κατήρι μπάλα. Κοσμόπουλος. Το φόλο από τον Αντρεάδη. Νέο θετικό rebound. Ιβάνος. Άστοχος και αυτός. Έχουν βόλιο οι Bullets. Αυτό είναι να μην το έβαζαν εν τέλει. Δερμιζάκης. Το καλάθι για τους Brothers θα έρθει. Το πρώτος από το δεκάλεπτο, 33-17. Θα χρειαστούν καλές άμυνες και κυρίως να συνεχίσουμε το καλάθι.
Αταλής, περάζει τον Ανδρεάδη, για να σας προκύσει, να αρχίσει να μην Περάκης ο Δερνιτζάκη, εκείνος για τρεις, ούτε τώρα. Είμαστε όπως ο Κάθος άφησε. Πανάκος, Αταλής, θα πάει μέχρι μέσα, μπροστά στον Αμπατζή. Ούτε τώρα.
40, η άνταχτο 24, πάντα μπροστά οι μπούλες. Τέλος time out. Κλείσε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Κολοστή ευκαιρία για τους Fathers να ξεκολλήσουν από το μείον 14. Thank you.
πάνε τη διαφορά ακόμα και στις 9. Εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Το λάθος τους έφερε στο μείον 14. Το ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου στο μείον 16. Και τώρα κινδυνεύουν να μείνουν πίσω ακόμα και με 18 πόντους. Έτσι είναι το μπάσκετ. Μια φάση αρκεί για να τα αλλάξει όλα. Τέλος, 50-28 το σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γεωργιάδης θα μαζέψει στο αμυντικό. Πάνος, πάσα από δεν θα περάσει. Έχει λάβει τέλος 53-28. Διαφορά στους 25 πόντους. Τον συμπαίκτη του εδώ σε θέση center force, σε αυτό το χρόνο θα στοχίσει. Δεν θα λαδέψει την δεύτερη φορά. 53-30. Thank you.
σίδερο. Πανάτος θα στοχίσει, Γεωργιάδης, νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Τρίτο επιθετικό, Ανδριάδης, δεύτερο συγγνώμη. Κατεπί από τον Μπεράκη. Θα μαζέψει. Thank you.
σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Για δύο. Καρακάσης αστόχησε, ριμπάντα από ποιον, βόλεψε λιγά. Τέσσερα θα είναι το τελικό σκορ της βραδιάς. Οι Young Bowlers θα πάρουν μια δίκαιη νίκη εδώ στο κλειστό των Ελυσίων. Development League Bowlers Basket Fathers 63-34.